μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να εφαρμοστεί η συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών στις κοινότητες, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος μιλούσε στην παρουσίαση της σχετικής μελέτης που έγινε στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαρίνου. Με τη συμπλεγματοποίηση των κοινοτήτων θα βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα μειωθεί το κόστος για τις κοινότητες, θα αξιοποιηθεί πλήρως το υφιστάμενο προσωπικό, ενώ παράλληλα οι κοινότητες θα αποκτήσουν νομική υπόσταση. Τη σημερινή μέρα αποτελεί ημέρα ορόσημο για την τοπική κοινωνία, γιατί μαζί γυρίζουμε σελίδα. Με την παρουσίαση σήμερα ανοίγουμε την δημόσια διαβούλευση για τη θεσμοθέτηση των τοπικών συμπλεγμάτων των υπηρεσιών στις κοινότητες, η οποία θα διαρκέσει 2 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαβούλευσης θα αποφασιστούν μαζί με τις κοινότητες, τις επαρχιακές διοικήσεις, το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και τον όποιο άλλο ενδιαφερόμενο, όλες οι πτυχές και όλες οι εναλλακτικές λύσεις που παρατίθενται στη μελέτη. Στόχος, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι η κατάθεση των νομικών προτάσεων στη Βουλή εντός του ερχόμενου Μαΐου. Όσον αφορά το κονδύλι, το οποίο προέκυψε από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 5,2 εκατομμυρίων, ο Υπουργός ανέφερε ότι θα διαμοιραστεί σε 111 κοινότητες για τη χρηματοδότηση 137 περίπου μικρών αλλά πολύ σημαντικών έργων. Πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση αυτού του θεσμού και την συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών, την υποχρεωτική συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών, η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον αποκτά μεγάλα εφόδια για να μπορεί να λειτουργήσει ως μια πραγματική τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο. Η τεχνοοικονομική μελέτη εκπονήθηκε από τον λεκτικό οίκο PwC.